Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα της διερεύνησης των υποθέσεων της λίστας Πέτσα και της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, το ΚΚΕ συμφώνησε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αξιοποιώντας και την αντίστοιχη διάταξη του Συντάγματος, που με βάση την τελευταία αναθεώρηση δίνει τη δυνατότητα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής από τη μειοψηφία. Αυτό φυσικά καθόλου δεν σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτή την Επιτροπή, όπως δεν βγήκε και από άλλες αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν. Γιατί αυτό που κάθε φορά συνήθως μένει από τις εξεταστικές επιτροπές είναι οι ατέρμονες συνεδριάσεις, οι καυγάδες που προσφέρουν μπόλικη τροφή για αποπροσανατολισμό, πολιτικό κουτσομπολιό, σόου στις τηλεοράσεις, και στο τέλος μένουν τα πορίσματα σούπα που ουσιαστικά κουκουλώνουν υποθέσεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να αναδεικνύουν κάποια επιφανειακά ζητήματα, πάντα όμως συγκαλύπτουν την ουσία της διαπλοκής που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, τις κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα από τη μία και από την άλλη στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μέρος φυσικά των οποίων είναι και οι μεγαλοδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Πολύ φοβούμαστε, για να μην πω είμαστε σίγουροι, ότι το ίδιο σκηνικό θα επαναληφθεί και τώρα. Και αυτό δεν το στηρίζουμε μόνο στο κακό προηγούμενο των εξεταστικών επιτροπών. Το στηρίζουμε και στη στάση που κράτησαν τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, στην νομοθετική παρέμβαση που κατέθεσε το ΚΚΕ εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί αυτό που ζητά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με την Εξεταστική Επιτροπή, με το οποίο συμφωνούμε, τη διερεύνηση δηλαδή της λίστας Πέτσα, το ΚΚΕ το είχε ζητήσει με νομοθετική του μάλιστα πρόταση, με τροπολογία, εδώ και 1,5 χρόνο. Μια τροπολογία που έθετε το ζήτημα του ελέγχου της διαφημιστικής δαπάνης για την πανδημία, στο πλαίσιο της οποίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρξαν και τραγελαφικές γνωστές καταστάσεις χρηματοδότησης ανύπαρκτων site, και για την οποία φυσικά δαπάνη η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει λογαριασμό για τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε αυτή η κατανομή. Ποια ήταν η τύχη αυτής της τροπολογίας που κατέθεσε το ΚΚΕ? Την απέρριψε και η κυβέρνηση, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, την απέρριψε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και έχει μια σημασία να θυμίσουμε σήμερα, για να μάθει και ο ελληνικός λαός, τι προέβλεπε αυτή η τροπολογία. Πρώτον, προέβλεπε ότι τα μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο, απειλή, όπως είναι μια πανδημία, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση αυτά τα μηνύματα να μεταδίδονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας επιπληρωμή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει τα μηνύματα να μεταδίδονται, να καταχωρίζονται ή να αναρτώνται ανάλογα με το μέσο, υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν. Και αυτό να αφορά όλα τα μέσα. Δεύτερον, προέβλεπε ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφημιστική δαπάνη για την προβολή της δραστηριότητας υπουργείων, εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τον πρώην ΔΕΚΟ, αυτή η διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει να γίνεται με όρους πλήρους διαφάνειας, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, οι οποίες διαμορφώνουν ένα καθεστώς συνδιαλλαγής. Τρίτον, προέβλεπε, για να μην είναι ουσιαστικά στη διακριτική ευκαιρία της κάθε κυβέρνησης, ότι κάθε είδους διαφημιστική δαπάνη του δημοσίου θα πρέπει να δημοσιεύεται αναλυτικά, ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εντός 10 ημερών, και να παραδίδεται η σχετική κατάσταση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τέταρτον, προέβλεπε, για να καθίσταται ουσιαστικά εφαρμόσιμη η πιο πάνω ρύθμιση, ότι αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, τότε προβλέπεται
η ακύρωση των σχετικών συμβάσεων και η αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, η παράληψη της δημοσιότητας, καθώς και η αποφυγή αναζήτησης των παραπάνω ποσών σε περίπτωση ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων, συνεπάγεται και την δίωξη των υπαιτίων φυσικών προσώπων και την απειλή σε βάρος τους ποινής φυλάκισης. Και τέλος, η τροπολογία προέβλεπε μέσα σε προθεσμία 3 μηνών την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων, ανατρέχοντας σε διάστημα 10 ετών για να δούμε για αυτά τα 10 έτη τουλάχιστον που πήγαν, σε ποιο μέσο και με ποια κριτήρια τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ποια ήταν η στάση όλων σας απέναντι σε αυτή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, τόσο η στάση της κυβέρνησης που δήθεν κόπτεται για να πάει πιο πίσω, λέει, η διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων, είτε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι κόπτεται και λέει ότι κόπτεται για τον έλεγχο της λίστας Πέτσα. Με την τροπολογία του ΚΚΕ, το ζήτημα της λίστας Πέτσα λυνότανε νομοθετικά μέσα σε πέντε μέρες. Την απορρίψατε. Αυτή ήταν η στάση σας. Την απορρίψατε όλοι σας και μάλιστα την απορρίψατε 2 φορές, γιατί προφανώς υπήρχαν διατάξεις και προβλέψεις μέσα στην τροπολογία που ξεβόλευαν και τους μεν και τους δε. Οπότε τι επικράτησε στο τέλος? Η δικοματική πολιτική ομερτά. Αυτό επικράτησε στο τέλος. Γιατί όλοι σας θέλετε να συντηρείτε ένας αδιαφανής μηχανισμός σχέσεων και διαπλοκής με μέσα ενημέρωσης, γιατί όλοι σας θέλετε να υπάρχει ένας μηχανισμός χειραγώγησης του ελληνικού λαού και εξοραϊσμού της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο και απορρίψατε τις προτάσεις του ΚΚΕ, απόλυτα λογικές, και γι' αυτό το λόγο συντηρείτε ένα διάτριτο και βολικό νομοθετικό πλαίσιο, είτε όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε όσον αφορά τις δημοσκοπικές εταιρείες, όπου και εκεί θα μπορούσαν να μπουν αντίστοιχοι περιορισμοί και κανόνες ελέγχου. Είπε πριν ο κύριος Κατρούγκαλος για το κενό, λέει, που υπάρχει σε σχέση με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Και πώς το κάλυψε η τετραετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κενό? Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορούσαν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και πρέπει να γίνονται κατά παραγγελία του δημοσίου ή φορέων του δημοσίου τομέα, γιατί να μην μπορεί να γίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα αυτές οι δημοσκοπήσεις ή από ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο? Όχι. Ούτε αυτό, ούτε αυτά τα στοιχειώδη δεν μπορέσατε να λύσετε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύνεται με νομοθετικά μέτρα, θεσμικά και ούτω καθεξής, άσχετα από το γεγονός ότι αρνείστε ακόμη και αυτά τα στοιχειώδη για να έχετε ελεύθερο το ποδίο. Και δεν λύνεται, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και έχει σχέση με τη σύμφυση των αστικών κυβερνήσεων, του ίδιου του αστικού κράτους με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, κομμάτι των οποίων είναι φυσικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει στην κυριολεξία απογειώσει. Πέρα από τις περιβόητες λίστες Πέτσα, έφτασε στο σημείο εν μέσω πανδημίας, με το δημόσιο σύστημα υγείας στο κόκκινο, με ελλείψεις προσωπικού, με τα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ασφυξία, να φέρνει νόμο ένα χρόνο πριν, το γνωστό νόμο Λιβάνιου, χαρίζοντας στους καναλάρχες μια ολόκληρη δόση από αυτή που έπρεπε να καταβάλουν. Απ' τη μία θεωρείται πολυτέλεια τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας σε μια περίοδο που τα αρνητικά ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο, από την άλλη δεν θεωρείται καθόλου πολυτέλεια να στηρίζονται καναλάρχες, μεγαλοεπιχειρηματίες, να στηρίζονται κλινικάρχες, αντί να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας για να ενταχθεί σε ένα συνολικό κρατικό σχέδιο που θα αφορά και την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και όλες τις άλλες ανάγκες που υπάρχουν, ασθένειες, θεραπείες, χειρουργία, που μένουν πίσω αυτή την περίοδο με τραγικές συνέπειες για την υγεία του λαού.
Και μάλιστα όλη αυτή η στήριξη είναι και καθόλου ανόμιμη. Γιατί με τους νόμους που έχετε ψηφίσει, όπως ήταν παραδείγματος χάρη ο νόμος για την ενοικίαση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικές κλινικές, τότε αυτές οι υπηρεσίες αποζημιώνονται από το κράτος και μάλιστα αδρά. Αυτή λοιπόν η προκλητική στήριξη του κράτους στο κεφάλαιο είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει μισθούς, ανάγκες και δικαιώματα και που για να επιβληθεί χρειάζεται και τον αυταρχισμό κάθε μορφής και κάθε είδους. Τον αυταρχισμό της καταστολής, τον αυταρχισμό των απαγορεύσεων, αλλά και την ιδεολογική χειραγώγηση και τον μηντιακό αυταρχισμό των μέσων ενημέρωσης. Αυτό δηλαδή που ζούμε και σήμερα. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ τώρα υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα. Υπήρχαν δηλαδή φαινόμενα με αυτά που περιγράφονται στην πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή. Φυσικά και υπήρχαν. Και περίεργες δημοσκοπήσεις υπήρχαν και τροπολογίες για συγκεκριμένους επιχειρηματίες, παύλα μηντιάρχες υπήρχαν και μετατροπή της ΕΡΤ σε κυβερνητικό φερέφωνο υπήρχε με προπαγάνδα που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από την προπαγάνδα επί ημερών Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και μη μας πείτε πάλι ότι βάλατε τάξη στο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτό το τοπίο, το μηντιακό τοπίο του μηντιακού αυταρχισμού, έχει τη δική σας φραγίδα και τη δική σας υπογραφή. Γιατί όταν ψηφιζόταν ο περιβόητος νόμος Παπά, είναι και εδώ ο κύριος Παπάς, και σας λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση όταν αυτή είναι αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, εσείς τι λέγατε τότε ως κυβέρνηση? Τα κανάλια, λέγατε, είναι σπορ για μεγάλα πορτοφόλια. Λουστείτε τα! Λουστείτε τα τώρα τα μεγάλα πορτοφόλια, όπου τα λουζόμαστε κι εμείς, όπως τα λούζεται και ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτά τα μεγάλα πορτοφόλια καθορίζουν την ενημέρωση με βάση τα δικά του συμφέροντα και δεν μπορεί να αποσπάται η ενημέρωση ως αγαθό και ως δικαίωμα όπως θα έπρεπε να είναι και όχι ως εμπόρευμα από το ποιος κατέχει και έχει την ιδιοκτησία αυτών των μέσων. Όπως επίσης, όταν σας λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να υπάρχει έστω και μια στοιχειώδη πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, εσείς τι κάνατε? Ψηφίζατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που όλοι σήμερα παραδέχονται ότι είναι ένα διακοσμητικό όργανο απέναντι σε αυτή την ασυδοσία των καναλαρχών και ιδιαίτερα σε βάρος του ΚΚΕ με βάση τα στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύεται. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Επειδή η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή έχει τον τίτλο «Χειραγώγηση της κοινής γνώμης», το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη χειραγώγηση, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, την έχετε υπηρετήσει όλοι σας. Και το ζήτημα της χειραγώγησης έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την προσπάθεια εξοραϊσμού της κυρίαρχης πολιτικής. Γιατί είναι ή δεν είναι χειραγώγηση το γεγονός ότι αντεργατικά μέτρα ή μνημόνια παλιότερα ψηφίζονταν από όλους σας στο όνομα της σωτηρίας του λαού? Είναι ή δεν είναι χειραγώγηση το γεγονός ότι επικίνδυνες επιθετικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ πριν από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία βαφτίζονται αμυντικές? Είναι ή δεν είναι χειραγώγηση να χάνει τη ζωή του ένας εργάτης στο λιμάνι του Πειραιά και να γίνεται ένας πολυήμερος αγώνας και όχι μόνο να αποσιωπάται και να μην παίζει ως είδηση, αλλά αυτό που διακινούνταν εκείνες τις μέρες ήταν το σκονάκι της εταιρείας και μάλιστα από όλα τα μέσα, και τα κυβερνητικά και τα δίθεν αντιπολιτευόμενα. Για όλα αυτά φυσικά δεν πρόκειται να ζητηθεί καμία σύσταση καμιάς Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί είναι οι εμβληματικές επενδύσεις που όλοι στηρίξατε και όλοι στηρίζατε. Από αυτά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαλλαγεί ο λαός, αν θέλει να απαλλαγεί από τα σκάνδαλα, αν θέλει να απαλλαγεί από τις πολιτικές που τον βασανίζουν. Από αυτό το σάπιο κράτος, από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν αυτό το κράτος, που είναι το κράτος των λίγων, το κράτος του κεφαλαίου και το οποίο όλοι σας υπηρετείτε.